Ο Χριστόφορος μπήκε όχι μόνο για να μας δώσει το ρεπορτάζ της εφημερίδας σήμερα και αναφέρομαι στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα τα δούμε σε λίγα λεπτά. Μπήκε διότι η επόμενη σύνδεση έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα και μου λέει δεν μπορώ να μείνω εκτός από αυτή τη σύνδεση. Καθώς σήμερα το γνωρίζεις, το ξέρω, Εύη μου, το ξέρω. Προετοιμαζόμαστε για αύριο. Καθώς σήμερα προετοιμαζόμαστε για την αυριανή Παγκόσμια ημέρα της αγρότησας. Και φιλοξενούμε ένα γνώριμο πρόσωπο, μία 20χρονη αγρότησα που τιμά και αγαπά τον πρωτογενή τομέα. Είναι στην Εύβοια, δεν πειράζει, έχουμε χτίσει μια πολύ καλή επικοινωνία. Είναι η Μαρία Ρέτσα, κτηνοτρόφος, αγρότησα κτηνοτρόφος. Πάμε να τη συναντήσουμε. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Αυτή τη στιγμή που σε πετυχαίνουμε σε εξωτερικό χώρο, την ώρα της δουλειάς. Για πες μας. Τι να σας πω, σε λιγάκι θα πάμε τα κλείσουμε μέσα. Έχεις ξυπνήσει, φαντάζομαι, Μαρία, από το πρωί, οπότε τώρα είναι η δεύτερη φορά που πας ή δεν έχεις γυρίσει καθόλου όλη μέρα για να μπορέσεις να ολοκληρώσεις. Είναι η δεύτερη. Το πρωί τι ώρα σηκώθηκες? Εντάξει, σήμερα αργήσαμε λίγο να σηκωθούμε. 8-9 η ώρα σηκωθήκαμε. 8-9 η ώρα και αργήσαμε. Τι να πούμε, κάθε σύνδεση με τη Μαρία, η αλήθεια είναι καταρχάς δεν μας λέει όχι. Την παίρνουμε έτσι σήμερα το πρωί, της προτείναμε να βγει στην εκπομπή, δεν μας λέει όχι και είναι πολύ μεγάλη χαρά για όλους εμάς που αντικρίζουμε αυτή την εικόνα. Μία νεαρή κοπέλα, η νέα γενιά που βλέπουμε παρά τις δυσκολίες, σωστά? Μαρία, παρά τις δυσκολίες, ναι, ειδικά τώρα. Φαντάζομαι έχετε γονατίσει εκεί με την ακρίβεια. Μόνο. Όλοι μας. Όχι μόνο εμείς. Αλλά βλέπω όμως ότι συνεχίζεις. Δεν έχεις παρατήσει κάτι. Όχι, δεν τα παρατάμε. Όσες δυσκολίες και αν έρθει, μέσα από τις δυσκολίες γεννιόμαστε. Οπότε φαντάζομαι τα επόμενα χρόνια μέσα από το επάγγελμα της κτηνοτρόφου. Έτσι τα φαντάζεσαι. Ναι, ναι, ναι. Μαρία, υπάρχουν άλλα παιδιά στην ηλικία σου, έτσι νεαρά κορίτσια και αγόρια που ασχολούνται με το επάγγελμα και δίνει ο ένας και λίγο θάρρος στον άλλο και κουράγιο, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Φαντάζομαι ότι έχετε να διαχειριστείτε πολλά προβλήματα. Και καμιά φορά είναι και πιο εύκολο για κάποιον να τα παρατήσει από το να συνεχίσει. Ελάχιστα παιδιά είναι, δεν είναι τώρα όλοι. Δεν κάνουν όλοι για αυτή τη σκληρή δουλειά. Ξέρω παιδιά, που μερικοί ναι, όντως έχουν, συνεχίζουν το επάγγελμα αυτό. Εγώ θα πω ότι αρκετοί κάνουν σε αυτές τις περιοχές για αυτή τη σκληρή δουλειά, αλλά το θέμα είναι να βοηθήσει λίγο το κράτος, να βοηθήσει λίγο και η πολιτεία. Καθώς δεν μπορούμε να μιλάμε, Χριστόφορε, εδώ για ενίσχυση του πρωτογενή τομέα, αυτά τα παιδιά, το χαμόγελο, το πείσμα, βλέπουμε παραμένουν εκεί κτηνοτρόφοι. Βεβαίως είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που πραγματικά μπορεί κανείς να τις χαρακτηρίσει ως ελπιδοφόρες. Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα που πραγματικά εκπέμπουν τέτοιου είδους εικόνες και τέτοιου είδους παραδείγματα. Και εγώ θα ξαναπώ αυτό που είχα πει και σε μια άλλη εκπομπή, ότι επιμένω ότι παρά τις δυσκολίες, είτε θέλοντας είτε όχι, που νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να το βλέπουμε θετικά και ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό, η Ελλάδα θα επιστρέψει στην παραγωγή των προϊόντων, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Αργά ή γρήγορα ο κόσμος θα στραφεί ξανά στον πρωτογενή τομέα. Σίγουρα όμως σήμερα περνάμε μια περίοδο. Το ελπίζουμε, Μαρία, το ελπίζουμε δύσκολη. Ότι τα καλύτερα χρόνια για τον πρωτογενή τομέα είναι τα επόμενα. Το μήνυμα που στέλνεις, πέρα από το χαμογελό σου και την αισιοδοξία σου, εδώ στους κριτικούς, στους συναδέλφους σου, ποιο είναι? Να κρατήσουν δυνατά, να μην πουλάνε τα κοπάδια τους. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Λοιπόν, με το καλό να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μαρία, να είσαι καλά. Επίσης, γεια σας, καλό απόγευμα να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.